Η εισηγήση όπου έχουμε την ομιλία του κυρίου Δημοσθένη Δαβέτα ο οποίος είναι καθηγητής ιστορίας και φιλοσοφίας της τέχνης στην Γαλλία μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα με παρουσία στα διεθνή δρόμενα της τέχνης και νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή που έχουμε μαζί μας έναν τέτοιον άνθρωπο το θέμα του κυρίου Δαβέτα είναι ο Πλάτων και η μοντέρνα τέχνη και είναι προσκεκλημένη εισηγήση Κύριε Δαβέτα, ο λόγος είναι σε εσάς. Καλημέρα σας. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, ίσως η ομιλία μου να είναι λίγο ερετική σε σχέση με τα καθιερωμένα περί Πλάτωνος, διότι θα κοιτάξω να φέρω τον Πλάτωνα όσο μπορώ, με ταπεινότητα το λέω, στην σύγχρονη εποχή και ειδικά στον 20ο αιώνα. Καταρχήν, θέλω να ξεκινήσω με δύο λόγια γιατί όταν, θα πω, όταν λέω η μοντέρνα τέχνη εννοώ συγκεκριμένα τον οικαστικό λόγο για να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν μιλάω για τη λογοτεχνία, δεν μιλάω για οτιδήποτε άλλο, για τον οικαστικό λόγο. Μπορούμε να πούμε ότι στον Πλάτωνα ο οικαστικός λόγος είναι τρίτου βαθμού. Τι εννοώ τρίτου βαθμού, είναι η μίμησης της μίμησης, ξέρουμε να μην λέω πράγματα χιλιοεπομένα, ότι είναι οι ιδέε, ή είναι μετά η φύση η οποία είναι η μίμηση των ιδεών, και μετά είναι η ζωγραφική, δηλαδή ο ικαστικός λόγο, σαν μίμηση τη φύσεω. Αυτό το στοιχείο στον Πλάτωνα δεν ήταν απλά μόνο ένα αισθητικό στοιχείο. Νομίζω ότι τα τρία στοιχεία, το καλόν, το ωραίον και το αληθές, αποτελούν μία ενότητα στον Πλάτωνα. Άρα το έργο τέχνης είναι κάτι το οποίο όχι μόνο τέρπει την όραση, τέρπει επίσης και το νου, διότι αυτό λειτουργεί μέσω της διανοίας, όπως μας λέει ο Πλάτωνας, αλλά ταυτόχρονα αγγίζει και μία αλήθεια. Αυτή η πραγματικότητα είναι μία πραγματικότητα η οποία κυριολεκτικά έδωσε τις βάσεις αυτού που ονομάζουμε τέχνη μέσω της διαδικασίας της μίμησης. Η μίμηση λοιπόν, όπως αναφέρει στην πολιτεία ο Πλάτωνας, μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο ειδών. Η καλλιτεχνική και η καστική μίμηση. Η καλλιτεχνική μίμηση είναι η λεγόμενη δημιουργική μίμηση και η καστική είναι η λεγόμενη, αν θέλουμε, ε, αντιγραφική μίμηση, ας μου επιτραπεί να χρησιμοποίησω αυτόν τον όρο. Δηλαδή είναι μια, αν θέλετε, ε, ανατομική απεικόνιση αυτών που βλέπουμε. Αυτή η δεύτερη πλευρά, η οικαστική μίμηση, δεν μας ενδιαφέρει, λέει ο Πλάτωνας. Μας ενδιαφέρει η πρώτη πλευρά, δηλαδή η δημιουργική μίμηση. Ποια είναι τα στοιχεία αυτής τη δημιουργικής μίμησης λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία λέει. Είναι ότι το ζωγραφικό υποκείμενο, δηλαδή ο καλλιτέχνη, το δημιουργικό «ον», έχει τη δυνατότητα να προσπαθήσει να μπει στο εσωτερικό της φύσης, δηλαδή μια εσωτερική διαδικασία, όπως είναι μια διαδικασία του πνεύματος ή του νου, πιο συγκεκριμένα, και μετά, αφού μπει και βιώσει αυτή την εμπειρία, η έξοδος του είναι μαζί με το έργο τέχνης. Αν δεν περάσει αυτή τη διαδικασία τη εσωτερική εμπειρία με τη φύση, δεν θα μπορέσει ποτέ να αποδώσει το έργο τέχνη, διότι δεν θα είναι αντιγραφή αυτό το οποίο θα κάνει. Θα είναι η προσωπική του εμπειρία μέσω της, αν θέλουμε, της ανάλυσης και της ακτινογραφίας των δυνάμεων του νου. Αυτή την πορεία, λοιπόν, την λεγόμενη καλλιτεχνική διαδικασία της μίμησης, αυτή στην αρχή του 20ου αιώνα, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, τον 20ο αιώνα θέλω να μιλήσω για τη μοντέρνα τέχνη, αυτή λοιπόν η διαδικασία ακολουθήθηκε. Οι πρώτοι καλλιτέχνε του 20ου αιώνα ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να έρθουν σε αντίθεση με την, αν θέλετε, την ορατή μόνο διάσταση της ικανοποίησης ενός έργου τέχνης και ήθελαν να φτάσουν πιο εσωτερικά, σε μία νοητική διάσταση του έργου τέχνης. Καταρχήν, ξεκινάμε με το δεδομένο ότι στη μοντέρνα τέχνη, όπως και στον Πλάτωνα, η τέχνη είναι λόγος, είναι γλώσσα. Ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται εικόνες, οι εικόνες είναι λέξεις, είναι λόγος. Αυτό το βίωσαν ουσιαστικά οι καλλιτέχνες της λεγόμενης μοντέρνας τέχνης. Εάν δούμε τα κινήματα της μοντέρνας τέχνης, από την αρχή, από τον Μάλεβιτς, από τον Γκαντίνσκι στο πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του για το πνευματικό στην τέχνη, αναφέρει ξεκάθαρα μέσα, μιλάει για τον πλατωνισμό του, μιλάει για τον τρόπο στον οποίο δίνει στην τέχνη αυτή τη νοητική ή αν θέλετε πνευματική της διάσταση. Φτάνει μάλιστα μέχρι το σημείο να πει ότι αν δεν υπάρχει πνευματική διάσταση στην τέχνη, τότε η τέχνη δεν έχει καμία αξία και φτάνει μάλιστα σε σημείο να πει ότι ο κριτικός τέχνης δεν έχει καμία αξία αν δεν λειτουργεί με αυτή την ποιητική διάσταση της τέχνης. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία, όσο ήταν στο ξεκίνημά της, μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε μία δημιουργική διάσταση στη μοντέρνα τέχνη. Ο Μάλεβιτς με το λεγόμενο carré noir, δηλαδή το μαύρο ταμπλό, αλλά και ο Πικάσο με τον κυβισμό, όλοι αυτοί, παρά τον χειρονομιακό χαρακτήρα, ειδικά ο Πικάσο που είχε στα έργα του, ουσιαστικά ήταν ένας ανατροπέας των λεγόμενων αισθητών πραγμάτων της οικαστικής ζωής και όλοι αυτοί αναζητούσαν μέσω της γλώσσας, των χρωμάτων, των γραμμών, των συνθέσεων, της οικαστικής χειρονομίας, αναζητούσαν μία άλλη διάσταση η οποία ήταν η νοητική διάσταση του οικαστικού λόγου και της οικαστικής γλώσσας. Αυτή η πορεία έδωσε πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Ενώ στην αρχή ήταν μία θετική διαδικασία, βλέπουμε να αρχίζει να σπάζει το παραδοσιακό έργο τέχνης. Και ενώ μεν η θράψη του παραδοσιακού έργου τέχνης, σαν μία ε, θεατή ευχαρίστηση, αρχίζει να αλλάζει και να παίρνει άλλες διαστάσεις, αυτή η πορεία σιγά σιγά ξεφεύγει από το δρόμο αυτόν. Και εδώ έχουμε, θα μπορούσα να πω ότι η μοντέρνα τέχνη έχει δύο μεγάλες στιγμές. Η μία στιγμή είναι αυτή όπου ακολουθεί την, την, το δρόμο των ενιών, των ιδεών, αυτή την ιδέα τη μετατρέπουν σαν έννοια, σαν concept. έτσι το μετατρέπουν, με βάση τη λατινική γλώσσα. Δεν είναι η ακριβής μετάφραση, αλλά έτσι το χρησιμοποιούν αυτοί οι καλλιτέχνες. Λένε η, η ιδέα, αλλά εννοούν concept. Γι' αυτό και έχουμε conceptual art, γι' αυτό και έχουμε suprematism και ούτω καθεξής. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτή την πορεία, είναι η πρώτη περίοδος, μετά έχουμε μια δεύτερη περίοδο, στην οποία οι έννοιες αρχίζουν πια να ξεφτίζουν και γίνεται μια διαδικασία όπου η έννοια χάνει την επαφή της με το καλόν και το αληθέ. Αν στην αρχή ο Πλάτωνας εισάγει αυτή την τριάδα, το ωραίο, το καλό και το αληθέ, αν ο Μπάουμγκάρντεν ήδη, ο φιλόσοφο, το 18ο αιώνα, διαχωρίζει το καλό του ωραίου με το βιβλίο του Δελεστέτικα, παρόλα τα αυτά, η σύγχρονη τέχνη, αυτή δηλαδή που ζούμε σήμερα, έχει ξεφύγει πια από αυτές τις πλατωνικές αρχές, δεν την ενδιαφέρει το αληθές, δεν την ενδιαφέρει το καλόν και μένει μόνο σε μία αισθητική ή, όπως το λένε συχνά, με τα διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι λειτουργώ εργαλειακά μέσω των στοιχείων του έργου τέχνης, αλλά η έννοια της αισθητικής, εφόσον δεν υπάρχει πια ένα πρότυπο, δεν υπάρχει μια ανατομία του ωραίου, δεν υπάρχει μια πρωτογενή ιδέα του ωραίου, τότε οτιδήποτε μπορεί να είναι ωραίο. Αυτή, αυτό δημιουργεί μια σύγχυση. Γι' αυτό και συχνά βλέπουμε ανθρώπου σήμερα, οι οποίοι πηγαίνουν σε μουσεία σύγχρονη τέχνη και λένε, μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα τώρα, το οποίο είναι καθαρά σαν μια κατασκευή, σαν ένα αντικείμενο εργαλείο, αυτό τι σχέση έχει με την τέχνη. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο συγκεκριμένα στάδια το πρώτο στάδιο του Πλάτωνα, ο οποίος βάζει τα πλαίσια του τι είναι τέχνη, μέσα από το τρίπτυχο ωραίο, καλόν και αληθές, και μέσα από τη διαδικασία της μίμησης, και στο άλλο στάδιο, στο οποίο η ιδέα και η έννοια εκπίπτουν όλων των πρωταρχικών αυτών στοιχείων που αναφέρω, με αποτέλεσμα να είναι μόνο εργαλειακό στοιχείο. Έχουμε βέβαια κάποιες εξαιρέσεις. Μία βασική εξαίρεση μπορώ να πούμε ότι είναι ο Ιόζεφ Μπόις, ο ιδρυτής του κινήματος Φλούξους. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει τις πλατωνικές ιδέες και αυτό που ονομάζουμε γλώσσα των στοιχείων και των υλικών. Γιατί η μοντέρνα τέχνη, ένα βασικό στοιχείο το οποίο έκανε ήταν να επιτεθεί σε αυτό που ονομάζουμε εικόνα. Στην έννοια της εικόνας. Όχι με την έννοια της θρησκευτική, με την έννοια της αναπαραγωγής και αναπαράστασης. Τι άφησε λοιπόν στη θέση της εικόνας? Τα στοιχεία, τα βασικά, τα θεμελιακά. Μας έδωσε λοιπόν μια στοιχειακή τέχνη. Αυτή η στοιχειακή τέχνη είχε την ελπίδα και την αισιοδοξία να απευθυνθεί στον θεατή, και να ζητήσει από το θεατή να συνεχίσει το έργο τέχνης. Μια πολύ ωραία ιδέα στο ξεκίνημά τη. Δηλαδή, τέχνη και ζωή είναι μαζί, δηλαδή ο θεατή είναι συνεργό και συμμέτοχο του έργου τέχνης. Ο καλλιτέχνη δεν είναι κάποιο ο οποίο οδηγείται σε αυτό που ονομάζουμε τελειωμένο έργο τέχνη, το αφήνει ατελείωτο, από συνείδηση αλλά και από, αν θέλετε, ιδεολογία από συμπεριφορά καλλιτεχνική. Όμω αυτή η διαδικασία η οποία στη δουλειά του Γιώζεφ Μπόη ή ακόμη και στη δουλειά τη Μαρίνα Αμπράμοβιτ έδωσε μια ικανή συνθήκη ποιότητα του έργου τέχνη, σημερινή εποχή έχει κυριολεκτικά εκπέσει. Έχει εκπέσει γιατί. Διότι ενώ στο ξεκίνημά του το έργο τέχνης το, ήταν, ήταν, είχε σχέση μόνο με την έννοια του αγαθού, με την έννοια της δημιουργίας. Σιγά-σιγά, από τη δεκαετία του 60, 70 και μετά, η τέχνη παραδίδεται σε αυτό που ονομάζουμε επικοινωνία και κυρίως εμπόριο. Και θα έλεγα πιο συγκεκριμένα, όχι εμπόριο, αγορά. Η έννοια της αγοράς, μία λέξη την οποία ακούμε τόσο πολύ σήμερα, στην πολιτική, στην οικονομία, στα πάντα, δηλαδή... Η αγορά είναι αυτή που καθορίζει μέχρι τις κυβερνήσεις, μέχρι οτιδήποτε αφορά την καθημερινή μας ζωή, αυτή η γέννη της αγοράς επενεύει και στο έργο τέχνης. Σε σημείο σήμερα να θεωρείται ένα έργο τέχνης δυνατό, αναγκαίο, ποιοτικό, μόνο εάν έχει αναγνωριστεί από την αγορά και μόνο εάν η αγορά το έχει αναβαθμίσει και το έχει αξιολογήσει. Έχουμε φτάσει σε σημείο να μιλάμε σήμερα και να λέμε σε κάποιον που έκανε έκθεση, Δεν του λέμε πήγε καλά η έκθεση, δηλαδή ε, είσαι ευχαριστημένο, έδωσε κάποιε προτάσει αισθητική, κάτι τέλο πάντων. Το πρώτο ερώτημα που θέτουμε είναι, πούλησε. Εάν έχει πουλήσει κάποιο, θεωρείται επιτυχημένο. Εάν δεν πουλήσει κάποιο, δεν θεωρείται επιτυχημένο. Αυτό είναι μια απόλυτη έκπτωση από τον Πλάτωνα. Θα μου πείτε γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το δούμε και στον Αριστοτέλη. Βεβαίω μπορούμε να το δούμε και στον Αριστοτέλη. Και ο Αριστοτέλη μίλησε για αυτού του είδου τη σχέση. Μιλώντα για τον γλύπτη, ο οποίο είναι αυτό ο οποίο κινεί την ύλη στα τέσσερα στοιχεία τη ύλη. Αλλά ο Πλάτωνα είναι ο πρώτο ο οποίο έδωσε το στοιχείο τη δημιουργική μίμηση σαν το βασικό στοιχείο κατά το οποίο ο άνθρωπο δεν θα βλέπει αντίπαλο τη φύση, αλλά θα τη βλέπει σαν ένα σχολείο μάθησης, σαν ένα σχολείο συνείδησης. Η φύση θα είναι ο καθρέφτης μέσα από τον οποίο ο άνθρωπος θα μπορέσει να μάθει, να προχωρήσει αυτό που ονομάζουμε αυτογνωσία και αυτοσυνείδηση. Θέλοντα να προχωρήσω ακόμη σε κάποια άλλα θέματα εδώ, μπορούμε να πούμε ότι οι ιδέες του Πλάτωνα για την τέχνη έχουν στηριχθεί σε αυτή τη διαρχία του φαίνεσθε και του νοήν. Έχει στηριχθεί πάρα πολύ στην αντίληψη του Παρμενίδη και του Ηράκλητου. Αν ο θεατός κόσμος είναι μεταβαλόμενος και εναλλασσόμενος, και αυτό είναι η εικόνα του έργου τέχνης, τότε το νόημα, η ουσία, η ιδέα και πιο συγκεκριμένα, αυτό που αργότερα προσπάθησαν οι μοντέρνοι καλλιτέχνες να το ονομάσουν concept, δηλαδή η βασική ουσία του έργου, τότε αυτό έχει να κάνει με το είναι, το νοήν, το σταθερό αυτό νοήν, το νόημα το οποίο έλεγε ο Παραμενίδης. Αυτός ο συνδυασμός των δύο που ο Πλάτωνας θεμελίωσε και έβαλε σαν ουσία του καλλιτεχνικού λόγου, αυτή η διαρχία πήρε τις διαστάσεις τόσο αν θέλετε μιας μεγάλης έκπτωσης στη μοντέρνα τέχνη, ώστε έχουμε φτάσει στο σημείο μιας αγορέα πια σήμερα τέχνη σε πολλά επίπεδα ή την έννοια του κιτ να τη θεωρούμε ότι το κιτ είναι τέχνη. Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί ακριβώ επειδή έχουμε εκπέσει των ιδεών και των αγαθών των ιδεών, επειδή έχουμε χάσει αυτό το τρίπτυχο τη τέχνη που είναι η ουσία, η δομή τη τέχνη. Δηλαδή το αληθέ, το καλό και το ωραίο, και έχουμε φτάσει μόνο αγο... Σε αυτό που είναι το αγοραίο, με την έννοια τη αγορά, και το ωφέλιμον με την έννοια της οικονομικής ωφέλειας. Αυτό λοιπόν το πράγμα μας οδηγεί σε μια διαδικασία έκπτωσης των ενιών, έκπτωσης των αξιών. Αυτή η έκπτωση των αξιών οδηγεί και σε μια έκπτωση της δυναμικής του έργου τέχνης. Το έργο τέχνης χάνει αυτό το οποίο ο Πλάτωνας το είχε βάλει μπροστά. Το είχε βάλει σαν ο Πλάτωνας, σε μια πορεία αυτονομίας. Φτάνει κάποιο να διαβάσει την πολιτεία, και στο συμπόσιο μέσα μπορεί να το δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το έργο τέχνη είναι ουσιαστικά ένα δημιουργικό όν. Τα λέει και ο Χάιντεγκερ πολύ καλά, αλλά μην μιλήσουμε για το Χάιντεγκερ για την προέλευση του έργου τέχνη. Αλλά έχει να κάνει με αυτό που λέμε. Ε, ένα δημιουργικό όν το οποίο ουσιαστικά αυτονομείται. Το έργο τέχνη αυτονομείται. Φεύγει δηλαδή, για να το πω με απλά λόγια, γιατί θέλω να μιλάω πάντοτε απλά να με καταλαβαίνει ο κόσμο. Όπω ο φτιάχνει το, το γλυπτό. Και ξαφνικά λέει ο μύθο ότι το γλυπτό πήρε ζωή. Αυτό από τον καλλιτέχνη. Αυτέ τι βάσει μα έβαλε ο Πλάτονα. Τη αυτονομία του έργου τέχνη. Αυτέ τι διαδικασίε δούλεψε ο Πικάσο, ο Καντίνσκι, ο Μάλεβιτ. Αυτοί οι, οι, οι ηγέτε, αυτοί οι γίγαντες, επιτρέψτε μου αυτά τα ενθουσιώδη λόγια για αυτού που ξεκίνησαν η μοντέρνα τέχνη. Η μοντέρνα τέχνη στο ξεκίνημά τη ήταν κάτι το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέλησε να δώσει τις πλατωνικές ιδέες μέσα από αυτό που ονομάζουμε βιομηχανικό κόσμο. Μέσα δηλαδή από, τις, από, τη νέα τεχνολογική πραγματικότητα. Αυτή η νέα τεχνολογική πραγματικότητα, μετά όμως από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, και ιδίως από το 1970 και μετά, ιτήθηκε. Ιτήθηκε από τι αγορέ. Ιτήθηκε από αυτό το ονομάζουμε εμπόριο, όχι όμως κατανάλωση, γιατί η κατανάλωση ακόμη ανήκει στην οικονομία. Μιλάω πια για κάτι το οποίο είναι καθαρά αγορά. Η αγορά δίνει αξία στο έργο τέχνης. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να φτιάχνει πια ο καλλιτέχνη το έργο, να συζητάει με το συλλέκτη ή με τον έμπορο, να καθορίζουν την τιμή, να υπάρχει προαγορά έργων τέχνης και αυτό μετά να στέλνεται μέσω της επικοινωνίας στον κόσμο και ο κόσμος να διαβάζει τιμές εξοργιστικές απίθανες στα διάφορα αν θέλετε σε αυτά τα σόθεμπις και ούτω καθεξής, τα οποία όμως σε μεγάλη πλειοψηφία, για να μην πω σε, όλη, σε όλες τις διαδικασίες σε μεγάλες τιμές, είναι προκαθορισμένα άρα δηλαδή εδώ μιλάμε για μία διαδικασία του έργου τέχνης, μόνο ως ωφέλιμον αγοραστικά και τίποτα περισσότερο. Νομίζω ότι αυτές οι διαδικασίες τις οποίες ανέφερα είναι ουσιαστικέ. Γιατί στο ξεκίνημά της η μοντέρνα τέχνη είχε ένα μηχανισμό. Ο μηχανισμός αυτός λεγόταν avant-garde. Η avant-garde ήταν ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο το οποίο ήταν ένα είδος, αν θέλετε, όρος ένα είδος παρτιζάνικο, ε, παρτιζάνικος ως προς τι, ως προς τη δημιουργία. Η μάχη των καλλιτεχνών ήταν υπέρ της δημιουργίας εναντίον όλων αυτών οι οποίοι επιβουλεύονταν το έργο και ήθελαν να το κατεβάσουν σε σημείο αγοραίο και λειτουργήσε η Αβανγκάρντ. Ακόμη και οι καλλιτέχνε ακραίοι, πολύ ακραίοι, όπως ο Μαρσέλ Ντουσάμ, που έφτασε στα άκρα την τέχνη, δημιουργώντας αυτό που ονομάζουμε αντιτέχνη. Ακόμη και αυτός, στον καιρό του, είχε αξία. Αυτοί που μιμούνται σήμερα τον Μαρσέλ Ντουσάμ, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν έχουν την αντίστοιχη αξία. Είναι μιμητές, είναι αρνητές ενός πλατωνισμού, ο οποίος έβαλε τις βάσεις για την πορεία, τη δημιουργία και την εξέλιξη αυτής της τέχνης. Θα κλείσω την ομιλία αυτή, την εισαγωγή, γιατί δεν θέλω να μακρηγορώ, θέλω μόνο τα βασικά σημεία να βάλω, δίνοντας μία ευχή. Βέβαια, η ευχή μόνο από μόνη της δεν φτάνει. Χρειάζεται και μάχη. Πρέπει να ξαναβρούμε το στοιχείο το πλατωνικό της δημιουργικής μίμησης. Πρέπει να ξανασταθούμε στο δημιουργό καλλιτέχνη. Στον καλλιτέχνη εκείνον ο οποίος, μιλώντας με τον άγνωστο κόσμο της φύσης. Μέσα από το σκοτάδι, το φωτεινό σκοτάδι της φύσης. Μπορεί και εξέρχεται προς τα έξω, μέσα από αυτή την εμπειρία, για να μπορέσει να δημιουργήσει το έργο τέχνης. Το έργο τέχνης πρέπει να είναι η μοναδικότητα της εμπειρίας του καλλιτέχνη μέσα στο φωτεινό σκοτάδι της φύσης. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μας οδηγεί σε μια μορφή αγορέας Τέχνη, τέχνη τη αγορά, και αυτό μα οδηγεί σε απόλυτη έκπτωση ηθικών, πνευματικών, νοητικών και δημιουργικών αξιών. Α ξαναδιαβάσουμε λοιπόν τον Πλάτωνα για να μπορέσουμε να ξανανιώσουμε ενέργεια πνευματική, ηθική και εσωτερική. Σα ευχαριστώ. Κύριε Λαβέντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, για όσα μα είπατε. Μάλιστα, απαντήσετε ίσω σε ένα ερώτημα το οποίο ήθελα να σα θέσω. Ε, η σχέση της τέχνης με την κοσμική αρμόνια, με τη συμπαντική αρμόνια. Γιατί τουλάχιστον στη μοντέρνα τέχνη δεν είμαι κανένα άνθρωπο που, που, έχω γνώσεις για να μπορώ να κρίνω. Δεν μπορώ να κρίνω κανένα στην πραγματικότητα. Αλλά βλέπουμε έργα τέχνης τα οποία αρμονία δεν έχουν, κομμένα χέρια, κομμένα κεφάλια, άσχημα πράγματα, άμορφα πράγματα. Ε, τελικά η τέχνη σκοπός της είναι να απεικονίσει την κοσμική αρμονία, την ομορφιά που υπάρχει στη φύση. Γι' ναι, τέχνη βάση. είναι. Ε, ευχαριστώ για την ερώτηση καταρχήν. Και έτσι με αγγίζει πάρα πολύ. Ναι. Η τέχνη είναι ένα μικρό κόσμο mm -hmm. στον οποίο ενσαρκώνει το μακρό κόσμο. Ναι. Η αρμονία του έργου τέχνη, το βλέπουμε αυτό και στον ορισμό του Αριστοτέλη που δίνει στην τραγωδία αλλά και στα κείμενα του Πλάτωνα. Η αρμονία της, του έργου τέχνη είναι ανάλογη τη αρμονία mm -hmm. του κόσμου. Η λέξη κλειδί για την τέχνη είναι. Κόσμος, φύση. Αυτές οι αρχές μας παραδόθηκαν για να δουλέψουμε. Αυτές οι αρχές μέσα στην πορεία εξέπεσαν σαν να υπάρχει το άρμα της ψυχής που διαβάζουμε στο Φέδωνα και αντί να πηγαίνει η... το... το λευκό της ψυχής προς τα πάνω ξαφνικά το μαύρο να τραβάει προς τα κάτω και να μας τραβάει προς τα κάτω. Ενάντια σε αυτή τη διαδικασία η οποία είναι καθαρά η κυριαρχία των αγορών απέναντι σε μια διάλυση αυτής mm -hmm. της αρμονίας τίθεμε οριστικά, ουσιαστικά και μετοπικά. Το να μπορέσουμε να έχουμε έναν αποσπασματικό κόσμο και να μην απεικονίζουμε την αντομία mm -hmm. δεν πειράζει. Αρκεί αυτό να είναι όπως με την ίδια αποσπασματική όραση μπορούμε να ενοραστούμε... Να, να, Ενόραση λέμε, τώρα πρέπει να ενοραστούμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση. Ε, το σύμπαν. Άρα δεν είναι το κομμένο χέρι ή το mm. κομμένο πόδι ναι. το οποίο κάνει το κακό εργοτέχνη. Είναι το ότι αυτό το τέχνης δεν έχει ψυχή. Mm -hmm. Και δεν έχει ψυχή γιατί δεν έχει ακούσει, δεν έχει επικοινωνήσει ανάμεσα στο μακρόκοσμο και στο μικρόκοσμο. Κατάλαβα. Ανάμεσα στη μεγάλη φύση και στη μικρή φύση. Και η ψυχή Κατάλαβα. είναι αυτή που ενώνει αυτέ τι δύο φύσει. Κατάλαβα. Ευχαριστώ θερμά. Ο κύριο κάποια ερώτηση. Το αναμένω γιατί ο κύριο Νιάρχος ενδιαφέρεται πολύ από αυτά τα θέματα και αναμένω με μεγάλη ε, χαρά. Κύριε Βέτα, μα εκπλήξατε ευχάριστα για μια ακόμη φορά ευχαριστώ. στα φιλοσοφικά μα συνέδρια. Σα ευχαριστούμε για την συμμετοχή σα και την εξαιρετική σα ομιλία. Σα ευχαριστώ και εγώ. Ε, η αναφορά σας στον Πλάτωνα είναι πολύ σημαντική. Θέλω να σας θυμίσω τη γνωστή τοποθέτηση του Πλάτωνος έναντι της τέχνης. Οι είναι η φράση τέχνη τι από της αληθείας». Πρώτη αλήθεια είναι η θεωρία των ιδεών, δεύτερη αλήθεια είναι η φύση και η τέχνη είναι το τρίτον τι από της αληθείας. Απέχει, δηλαδή, από την αλήθεια Τρει βαθμίδε η τέχνη. Έχετε να σχολιάσετε αυτό Βεβαίως. και έχω και μια δεύτερη ερώτηση. Βεβαίω. Όταν λέει τρίτε τρει βαθμίδε, κατά την προσωπική mm. μου άποψη, δεν το βάζει σε τρίτη αξιολογική βαθμίδα. Mm. Λέει ότι το έργο τέχνη, η τέχνη ή και ο καλλιτέχνη, όλα αυτά είναι μία ενότητα, μία οντότητα, για να μπορέσουν να φτάσουν τον κόσμο των ιδεών, δηλαδή τη υπέρτατη γνώση και mm. τη υπέρτατη σοφία, πρέπει να περάσουν μέσα από την εμπειρία τη φύση. Ναι. Εάν δεν περάσουν μέσα από την εμπειρία τη φύση, δεν μπορούν να φτάσουν. Γι' αυτό και η, 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 η ομορφιά των έργων που στήριζε ο Πλάτωνα ήταν ότι μέσα από την εμπειρία τη φύση σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι σαν να βγαίνω από τον εαυτό μου, <χι> να κάνω ένα ταξίδι έξω από τον εαυτό μου, να μπαίνω μέσα στα μυστικά, τα άγνωστα και να επανέρχομαι στον εαυτό μου, φέρνοντα τα λάφυρα αυτή τη διαδρομή που είναι το έργο τέχνης. Άρα, το έργο τέχνης είναι ουσιαστικά όπω η ψυχή, ένα κάτι το οποίο είναι μεταξύ του κόσμου των ιδεών και μεταξύ των βιωμάτων των αισθητών. Ευχαριστώ πολύ. Η, η διεθνής κοινότητα έχει τις τελευταίες μέρες συγκλονιστεί από την δολοφονία, τον αποκεφαλισμό του Γάλλου καθηγητή-δασκάλου από έναν φανατικό μουσουλμάνο με αφορμή παραστάσεις του Μωάμεθ. Ε, ήθελα να σας ρωτήσω, σε ποιο βαθμό η τέχνη υπηρετεί την υπερτά την αξία της όταν συνδέεται με θρησκευτικά πρόσωπα, όπως είναι στην περίπτωση του Μωάμεθ που έγινε στο Παρίσι και την αντίδραση των φανατικών μουσουλμάνων. Κοιτάξτε, πολύ ωραία ερώτηση. Εδώ μπαίνει ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Μπορούμε να ε, μέσω της τέχνης να σχολιάσουμε, το σχολιάσουμε εισαγωγικά ένα πρόσωπο θρησκευτικό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει, δύο, έχει δύο, είναι δύο τάσεις. Κάποιοι λένε ότι μπορούμε, στα πλαίσια της ελευθερίας... ελευθερίας. και στα Μαι. πλαίσια των ιδεών Μαι. του διαφωτισμού. Μαι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε, και ειδικά η Γαλλία... από την οποία ήρθα χτες το βράδυ και βίωσα το γεγονός... ο διαφωτισμός είναι ουσιαστικό στοιχείο για την ελευθερία αυτή... Μαι. και η άλλη άποψη λέει ότι δεν πρέπει να αγγίζουμε... Ποτέ τα θρησκευτικά πρόσωπα. Mm -hmm. Στη Γαλλία, εγώ τάσωμαι υπέρ τη πρώτη άποψη. Ότι μπορούμε ε, αρκεί να, να το κάνουμε με έναν σεβασμό. Ακόμη και όταν θέλουμε να κάνουμε μια, ε, ένα σχολιασμό θρησκευτικό, πρέπει αυτό να γίνεται με τον αντίστοιχο σεβασμό. Τώρα, είναι αλήθεια ότι οι καρικατούρε από την ύπαρξή του, από την εποχή ήδη τη μοντέρνα γέννηση, τη μοντέρνα που έγραφε ο Μποντλέρ για τι καρικατούρε, είχαν μέσα του αυτό το στοιχείο της γελιογραφίας ή, αν θέλετε, της ε, απομυθοποίησης του ανθρώπου ε, ή του θείου στοιχείου σαν ε, παντοδύναμο. Ε, δεν νομίζω ότι αυτές οι καρικατούρες έτσι, που είδα ήταν τόσο προσβλητικές, γιατί ε, είχ, είχαν βέβαια το στοιχείο ότι δείχναν τον Μωάμεθ γυμνό και βέβαια κάποιοι από τους μουσουλμάνους δεν θέλουν να το δουν αυτό το πράγμα. Ε, αλλά ο τρόπος που το δίδαξε ο καθηγητής... Δεν ήταν εναντίον. Ο καθηγητή υπηρέτησε τι αρχέ τη παιδεία. Είπε το εξή. Στη σημερινή εποχή και με βάση του νόμου, υπάρχει και η αίσθηση τη γελιογραφία, από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε κάποιε έμεσε ιδέε. Όσοι από εσά δεν θέλετε να το δείτε, ή η ευαισθησία σα θίγεται, παρακαλώ περάστε έξω. Άρα συμπεριφέρθηκε με βάση τι δημοκρατικέ αρχέ. Και να κλείσω αυτό το θέμα. Με βάση αυτή την πράξη, ιτήθηκε ή η... βλήθηκε η παιδεία. Αυτό το οποίο θέλουν οι Ισλαμιστέ και όχι οι Μουσουλμάνοι ή το Ισλάμ, κάνουν διάκριση Ισλαμιστών και Ισλάμ. Ναι. Οι Ισλαμιστέ, οι τρομοκράτε, αυτό που θέλουν είναι να διχάσουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, να διχάσουν τον ελληνικό πολιτισμό, να του ακούσετε πώ μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα. Θα φρίξετε ο τρόπο που μιλάνε. Ε, και κυρίω να πετύχουν. Με στη Γαλλία να μεταφέρουν το φόβο στους Γάλλους. Νομίζω ότι θα ακούσουμε αυτές τις μέρες από τον κύριο Μακρόν, εκτός από το νομοσχέδιο το οποίο ακούστηκε για το λεγόμενο σεπαρατισμ, δηλαδή σκληρό νομοσχέδιο για τον διχασμό, επιπλέον μέτρα τα οποία θα είναι πάρα πολύ σκληρά. Ο φόβος πρέπει να αλλάξει στρατόπεδο. Πρέπει να φύγει από του ανθρώπου τη δημοκρατία και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και να περάσει στου τρομοκράτε. Οι τρομοκράτε πρέπει να φοβόνται. Και αν δεν σα έχουμε κουράσει, οι τηλεθεατέ μα θέλουν και δια διεμού υποβάλλουν την ερώτηση. Σε ποιο βαθμό η τέχνη υπηρετεί την υψηλωτά, την αποστολή τη όταν είναι στρατευμένη. Στρατευμένη οικονομικά, κομματικά, δεν λέω πολιτικά, όλοι, όλοι είμαστε πολιτικοί. Αλλά κομματικά, όταν η τέχνη υπηρετεί του σκοπού ενό κόμματο αυστηρά ταξικά δηλαδή, τότε αλωτριώνεται ο υπέρτατος σκοπός της τέχνης. Απόλυτα. Έχει εκπέσει. Έχει εκπέσει, όπως έλεγα πριν, ε, το εμπόριο και η κομματοποίηση της τέχνης οδηγούν στον απόλυτο εκπεσμό από τις αρχικές ιδέες, αυτές που μόλις αναφέρατε πάρα πολύ σωστά, δηλαδή το αληθές, το ωραίο και το καλό, και την οδηγούν στο να είναι από έργο τέχνης προϊόν. Προσοχή, okay. μεγάλη okay. διαφορά αυτή. Okay. Το έργο τέχνης έχει, εμπεριέχει τη λέξη «εργάζομαι». Δηλαδή υπάρχει το «εργάζομαι», υπάρχει η έρευνα, υπάρχει η αγωνία, υπάρχει η αναζήτηση. Προϊόν σημαίνει έτοιμο πράγμα, Έτσι, ναι. το Πώς οποίο εγώ με βάση κάποιους αγώνες του, ε, ε, κανόνες του μάρκετινγκ το πουλάω. Μάλιστα. Και το οποίο είναι αναλώσιμο, να πάσα στιγμή. Μάλιστα. Χάνεται η μοναδικότητα του έργου τέχνης και γίνεται πια το έργο τέχνης με μια μορφή, ε, αν θέλετε, προϊούσας πολλαπλότητας, η οποία εξαρτάται και καθορίζεται την αγορά. Άρα πρόκειται για εκπαισμό. Ναι. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Η, ωφέλεια όλων μα από την εισήγησή σα αλλά και τι απαντήσει που δώσατε στα ερωτήματα υπήρξαν εξαιρετικοί. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ από καρδιά. Καλά, Χάνη, έχει λόγο. μια ερώτηση από τον συνάδελφο τον Σωτήρη τον Μπεκάκο, ο οποίο είναι ο μεθεπόμενο εισηγητή. Ναι ναι. ναι, Λοιπόν, Σωτήρη, ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Ε, ήθελα να ρωτήσω το εξή, το οποίο μου έχει δημιουργηθεί και μένα σαν απορία. Ε, γιατί σήμερα, ενώ η Ευρώπη διαθέτει σπουδαία κέντρα κλασικών γλωσσών, ιδίω στη Γαλλία, στο Παρίσι, στη Σορβόνη, έτσι έχει κάνει φοβερή δουλειά και στη φιλοσοφία και στη φιλολογία, γιατί δεν υπάρχει μια νέα προσέγγιση πλατωνικής σημασίας για την τέχνη. Γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο να μα βοηθήσει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Χαίρομαι Περιστώ. πάρα πολύ για την ερώτηση σα. Ευχαριστώ, διότι θα σα πω και κάτι. Εγώ κάνω τα σεμινάρια στη Σορβόνη. Ε, κάνω ναι. ε, τα σεμινάρια εδώ και 7 χρόνια τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε φιλοσοφία τη τέχνη. Και το θέμα μου είναι η προσοκρατική σκέψη και η μοντέρνα τέχνη. Ε, μου το έχουν θέσει επανειλημμένο πάρα πολλοί άνθρωποι, σοβαροί, όπω σοβαρή, θεωρώ και την ερώτησή σα. Το θέμα δεν είναι. Το θέμα είναι ότι στη εποχή υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στην ελίτ και στον κόσμο. Ενώ η ελίτ μορφώνεται με τον καλύτερο τρόπο, ενώ η ελίτ έχει πρόσβαση και στον Πλάτωνα και στους μεγάλους καλλιτέχνες και σε όλα αυτά τα πράγματα, θεωρεί ότι η σύγχρονη τέχνη ή αν θέλετε γενικώ η τέχνη είναι προνόμιο της ελίτ, χρειάζεται δηλαδή κάποιος να είναι ενημερωμένος για την τέχνη για να μπορέσει να είναι σε διάλογο μαζί της. Με αποτέλεσμα να έχει αφήσει στο εμπόριο όλο το έδαφος ανοιχτό, στο εμπόριο ενώ τις αγορές, τις γκαλερί, τους έμπορους κτλ. Οι οποίοι στα πλαίσια του ευπόλυτου βρίσκουν έργα τα οποία στηρίζονται πλέον όχι στον εξαιρετικό κόσμο των ιδεών, όπως αναφέρατε και όπως και εγώ είπα, αλλά στο εξαιρετικά αρνητικό στοιχείο της πώλησης. Δηλαδή, πώς θα κερδίσω εγώ περισσότερα χρήματα. Θα δείξω παράδειγμα το Τζεφ Κούντ. Ναι, γιατί δεν με αφορά αν θα κάνει αυτό που θα κάνει, και μόνο που έχει την υπογραφή Τζεφ Κούντ, αυτό κοστίζει γύρω στα 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια. Εμένα αυτό με νοιάζει, το παίρνω, το πουλάω και τώρα τι απήχηση θα έχει αυτό στον κόσμο. Είναι πραγματικά το δεύτερο που με ενδιαφέρει. Για να μην πω το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Δυστυχώ λοιπόν, όπω και στην παγκοσμιοποίηση, υπάρχει αυτή η τεράστια διάσταση ανάμεσα στου προνομιούχου οικονομικά και στους μη προνομιούχους σε επίπεδο καθημερινού ανθρώπου, λαών, λαών, έτσι και στο επίπεδο τέχνης υπάρχει μια μεγάλη διάσταση ανάμεσα στους διανοητικά προνομιούχους, αυτούς οι οποίοι ελέγχουν τα κέντρα τα διανοητικά, αυτούς οι οποίοι έχουν τη δύναμη να γνωρίζουν τον Πλάτωνα και όλο το καθεξή, αλλά μένει εκεί, δεν πάει έξω. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια στη Γαλλία, μετά από φοβερή προσπάθεια... Ε, των διανοουμένων, γιατί ευτυχώ η Γαλλία παρά τα προβλήματα τα οποία έχει παραμένει ακόμη μια ισχυρή χώρα διανόηση. Μην ξεχνάμε τον Ζαν Ντορμεσόν, τον Λουκ Φερή και τόσου άλλου. Τη Ζαγκλίντε Ρομιγή, αλλά είπα και τον Λουκ Φερή που είναι ζωντανό και τόσου άλλου. Οι οποίοι δίνουν μάχη για επιστροφή των λατινικών και μάλλον θα τα, θα τα επαναφέρουν τα λατινικά ω υποχρεωτικά. Όχι όμω τα ελληνικά. Σημαίνει ότι τα, τα κλασικά ελληνικά, τα αρχαία ελληνικά θα είναι υποχρεωτικά. Εδώ βέβαια, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Γιατί τα λατινικά και όχι τα αρχαία ελληνικά. Κάτι είναι όμως και τα λατινικά, με την έννοια ότι αυτοί θεωρούν ότι έχουν ρίζες λατινογενείς και πιο μακριά είναι τα, 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 ελληνικά. Χρειάζεται μάχη για να γίνει αυτό πράξη. Και το εμπόριο είναι δυνατό. Το εμπόριο έχει όλα τα μέσα. Ένας καλλιτέχνης αγοράζει υλικά, αγοράζει πίνακες, αγοράζει τόσα πράγματα. Πού θα βρει τα χρήματα εάν κάποιο δεν του αγοράσει το έργο. Τι επιλογή έχει, παρά να διδάξει από δίπλα, να βγάζει το μισθό του και ταυτόχρονα να κάνει το έργο του. Άρα δεν θα είναι απόλυτα δοσμένο στο έργο του. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα προβλήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Δαβέτα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε.